υποκρισία σήμερα. Κύριε Λεονταρίτη, οι κάτοικοι του Νοτίου Αιγαίου σήμερα, από ό,τι δείχνουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αποφάσισαν. Αποφάσισαν και ξανά έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στον κύριο Χατζημάρκο. Θα θέλαμε μια δήλωση γι' αυτό. Εμείς δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες του Νοτίου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας αυτή την εντυπωσιακή διαδρομή που είχαμε την πενταετία που μας πέρασε, θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν αυτή την πορεία μαζί μας. Μια πορεία που χαράχτηκε από κοινού με τους φορείς του Νοτίου Αιγαίου και η οποία είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Δεν είχαμε λοιπόν καμία αμφιβολία ότι άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο μπροστά, θα επιθυμούσαν να κοιτάξουν πίσω και να επιλέξουν πάλι ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το πολύ βαθύ πολιτικό σύστημα και οι οποίοι δυστυχώς σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε έναν πολιτικό διάλογο με επιχειρήματα, με προτάσεις. Προσπάθησαν να οδηγήσουν την πολιτική αναμέτρηση στη διαδρομή της πολιτικής συκοφαντίας. Εμείς αντισταθήκαμε, στηριχτήκαμε στο έργο το οποίο παράγαμε σε όλα τα νησιά, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μαζί με τους νησιώτες, μαζί με τους ανθρώπους όπως προανέφερα που είναι γαλουχημένοι με τον ήλιο, τη θάλασσα και την προοπτική της ανάπτυξης, θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Ένα προσωπικό σας μήνυμα προς τους πολίτες της Ήρου και των Κυκλάδων γενικότερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καταρχήν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή με την οποία με περιέβαλαν και το σεβασμό με την οποία με περιέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια που είχα την ευθύνη διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που επέλεξαν να συνεχίσουμε μαζί. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω και πάλι να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις, με την προοπτική της ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών. Θα συνεχίσω μέσα από τις δυσκολίες που αναφυσβήτητα θα συναντήσουμε να δίνω μάχες για να πετύχουμε νίκες. Νίκες οι οποίες θα διατηρήσουν το Νότιο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στη θέση του πρωταθλητή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.